Στην Αγίων Αποστόλων. Φαίνει το δρόμο, ο οποίο είναι ακριβώ μπροστά στο σχολείο. Κοιτάξτε, σήμερα δεν έχουμε πολλά αυτοκίνητα, αλλά και πάλι υπάρχει παράνομα αριστερά και δεξιά. Αν βλέπετε το σήμα αριστερά, εκεί το βλέπει από το δέντρο, σήμερα που είναι ζυγό ο μήνα, απαγορεύεται το παρκάρισμα. Υπάρχουν τρία αυτοκίνητα. Δέστε το φορτηγό, δεν έχει περιθώριο να περάσει. Έρχεται ίσα ίσα. Άλλη παινιά. Δέστε το μηχανάκι. Βγαίνει έξω από τον δρόμο για να μπορεί να περάσει. Όλα. Μην βλέπετε σήμερα που δεν έχει κίνηση πολύ. Να δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Πανικός. Δεν μπορείς να περάσεις. Ουρά τα αυτοκίνητα. Αν γυρίσουμε, κοιτάξτε, ελάτε από εδώ να δείτε το δρόμο εδώ που είναι η εκκλησούλα αυτή που βγαίνουμε στον άλλο δρόμο που πάει για το βενζινάδικο του, πώς λέγεται, που είναι εδώ από πάνω. Λοιπόν, εδώ αυτό εδώ το αυτοκίνητο τώρα, το μπλε, είναι παράνομα παρκαρισμένο πάνω στη στροφή. Ο άλλος που βγαίνει από εκεί από μέσα δεν έχει ορατότητα καθόλου. Δεν βλέπω ούτε ποιος ανεβαίνει ούτε ποιος κατεβαίνει. Κοιτάξτε και το άλλο, το ασημί. Αυτό γίνεται καθημερινά. Και μάλιστα σας λέω σήμερα είναι μια μέρα η οποία δεν έχει κίνηση και έχει πολλές ελεύθερες θέσεις. Αν θα πάμε και στο πάρκι θα δείτε ότι θα είναι άδειο. Παρκάρουν όπου να είναι. Αστυνόμηση καμία. Εδώ πέρα, απέναντι δεξιά, όπως βλέπετε εκεί που είναι ο στήλος, με το μικρή την ακακία, εκεί πέρα παρκάρουν να πάνε στη στροφή. Όπως βγαίνει από απέναντι, βγαίνει, πρέπει να, για να έχει ορατότητα, έβγαινε στη μέση του δρόμου. Με αποτέλεσμα να βάλουν και απέναντι ένα καθρέφτη. Αναγκαστήκαν τώρα τελευταία και έχουν βάλει καθρέφτη, ώστε να μπορείς να δεις από πάνω τι γίνεται. Γιατί να βάλουν καθρέφτη. Αν δεν υπήρχε αυτοκίνητο εκεί, δεν υπήρχε λόγος για καθρέφτη. Βγαίνεις κανονικά, βλέπεις από τη στροφή και μετά βγαίνεις στη μέση του δρόμου. Σε αυτό το σημείο με έχουν τρακάρει. Πετάχτηκε ένας από εκεί, εγώ κατέβαινα και μάλιστα είχα και το γιο μου μέσα. Και μας πήρε το όλο το αυτοκίνητο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, γιατί σερνόμουν πάνω στη μούρη. Δηλαδή καταστάσεις οι οποίες είναι και επικίνδυνες, αλλά και νομίζω ότι είναι και ανεγκέφαλες. Πράγματα δηλαδή τα οποία μπορούσαν να λυθούν εύκολα με αστυνόμευση. Θέλει ο Έλληνας κακά τα ψέματα. Θέλει έλεγχο. Πώς θα γίνει. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατέβει. Πράγματα τρελά. Άμα θέλετε να πάμε κι αλλού να σας δείξω και κοιτάξτε τώρα, ήρθε η τροχιά σήμερα. Φαίνεται. Αυτοί οι οποίοι είναι παρκαρισμένοι εκεί πάνω στη στροφή, είναι παράνομα παρκαρισμένοι. Κλείσαν το δρόμο. Πώς θα περάσει ο άλλος. Σήμερα ήρθε η τροχιά, άλλες μέρες δεν περνάει. Υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Εντάξει, θα πήραμε τα αυτοκίνητα. Πρόσεχε μονάχα, μην σε χτυπήσει κανείς. Τα πήραμε τα αυτοκίνητα από τη Σούδα και τα φέραμε. Πού τα φέραμε, δεν ξέρουμε πού τα φέραμε. Ας αναγκάσουμε σε τελική ανάλυση, άμα δεν έχουμε χώρους, κάποιοι να κρατάνε τα αυτοκίνητά τους στα σπίτια τους. Ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μένουν εδώ, στο Φραγκού Μαχαλά, εδώ στην Καπέλα, παραδίπλα, εδώ μέσα στο Φρούριο, οι οποίοι για να κατεβούν στο κέντρο, παίρνουν και τα αυτοκίνητά τους μαζί. Βρε αδερφέ, ας μην το πάρουν. Ας περπατήσουμε και λίγο. Λοιπόν, βλέπετε το πάρκινγκ, το νέο πάρκινγκ το οποίο έγινε εδώ, στην περιοχή μας. Έχει πόσες θέσεις έχει. Πολλές, πάρα πολλές θέσεις. Αν πάμε στη ράμνη του πάρκινγκ, θα το δείτε ότι θα είναι. Πάμε τώρα μια βόλτα και από εκεί. Θα δείτε ότι είναι άδεια. Κι όμως γυρίστε την κάμερα προς τα αριστερά σας και κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται γύρω από το παρκάκι. Κοιτάξτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο περίφημο πια πάρκινγκ της ράμνης. Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή είναι άδεια. Κοιτάξτε πόσες θέσεις έχει. Είναι 12 παρά 10 στο παρκάκι γύρω, χωρίς να έχει σήμερα μεγάλη κίνηση. Το παρκάκι είναι πίχτρα και τα δύο πάρκινγκ είναι. Το ένα είναι εντελώς σχεδόν άδειο, το δε άλλο έχει πάρα πολλές θέσεις άδειες. Για ποιο λόγο? Αν θα γυρίσουμε μάλιστα και στο δρόμο εδώ από πάνω, θα δείτε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία είναι παρκαρισμένα ενώ μπορούσε να είναι μέσα στο πάρκινγκ. Οι οδηγοί τους επιμένουν να τα βάζουν μέσα στο δρόμο, να τα παρκάρουν. Για ποιο λόγο? Αν δεν ελεγχθούν, πώς θα κάνουμε αλλαγές? Εντάξει, βγάζει η Επιτροπή Κυκλοφορίας, βγάζει μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Κάνουμε κάπου μια μονοδρόμηση. Θα την κάνουμε τη μονοδρόμηση 100.000 φορές. Αυτή η μονομάχου έχει καταντήσει εκεί πέρα σαν το γεφύρι της Άρτας. Πρέπει κάποτε να τελειώνει. Αλλά να προβλέψουμε όλοι αυτοί οι οποίοι παρκάρανε εκεί πέρα στη μονομάχου, πού θα πάνε να βάλουν τα αυτοκίνητά τους. Ορίστε, τα πάρκινγκ μας είναι άδεια. Να τους υποχρεώσουμε όλους να έρθουν στα πάρκινγκ.
και στη τελική ανάλυση θα ήθελα να κάνω μια πρόταση σαν δάσκαλος, επειδή φέτος για να ανάψουμε τα καλοριφέρ τα ανάβαμε μια ώρα και τα σβήναμε για να μας περισσέψει το πετρέλαιο, θα μπορούσαν στα πάρκινγκ να βάλουν ένα συμβολικό ή μια συμβολική είσοδο 50 λεφτά, ρε αδερφέ, κάποιος ο οποίος πάει και παρκάρει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και τα λεφτά αυτά τα οποία μαζεύουν να είναι αποκλειστικά για τα σχολεία, ανταποδοτικά να δίνονται στα σχολεία εδώ της περιοχής ή και σε όλη τη Χίο, δεν έχουμε πρόβλημα. Να δείτε πόσα έσοδα θα έχουν και πώς θα μπορέσουν να ξεπεραστούν τόσα προβλήματα και δυσκολίες. Απλά πράγματα, δεν χρειάζεται σκέψη πάρα πολύ.